Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η υγεία του κύριου Παπανδρέου εξελίσσεται ομαλά, αλλά ο πολιτικός πυρετός ανέβηκε στους κόλπους του Πασόκ. Αφορμή η πρόταση που έκανε ο γαμπρός του κύριου Παπανδρέου Θόδωρος Κατσανέβας, ο οποίος πρότεινε μια τρόικα από τους κυρίους Γεννηματά, Σιμίτη και Αρσένη, να αναλάβει τη διεύθυνση του Πασόκ στο πλευρό του κύριου Παπανδρέου. Η πρόταση αυτή προκάλεσε την οξύτατη αντίδραση του Πασόκ, που κατηγόρησε τον κύριο Κατσανέβα ότι αντί να αποδώσει τον οφειλόμενο σεβασμό προς τον πρόεδρο του Πασόκ, προτίμησε να επιβεβαιώσει τον εαυτό του. Και πρόσθεσε ότι δεν τόλμησαν οι αντίπαλοι του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πασόκ έσπευσε να το προσφέρει ο κύριος Κατσανέβας. Ο βουλευτής του Πασόκ, κύριος Κατσανέβας, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky, διατύπωσε ως εξής την πρότασή του. Πρόκειται για τον Γεννηματά, τον Σιμίτη και τον Αρσένη. Και θα πρότεινα να υπάρξει μια τριμελής γραμματεία από αυτά τα τρία σημαντικά στελέχη, με τώρα πια αυξημένο ρόλο και ευθύνη. Ευθύνη για αποφάσεις, για το όποιο θετικό έργο, για τις επιλογές αλλά και τα λάθη και τις παραλήψεις. Ο Παπανδρέου μπορεί και σήμερα να διασφαλίσει την ομαλή διαδοχή, διασφαλίζοντας την ενότητα και τη συνοχή του κόμματος. Δεν μιλώ για παροπλισμό, αλλά για έναν πολύ σημαντικό ρόλο καθοδηγητή, χωρίς αναγκαστικά επίπονους ρόλους, όπως το μπαλκόνι και οι περιοδίες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να παίζει με την υγεία, επαναπαυόμενος στις καλές προβλέψεις από χαρτορίχτρες και αστρολόγους. Στην πρότασή του, ο κ. Κατσανέβας πήρε μέχρι τώρα μόνο αρνητικές απαντήσεις. Μιλώντας αποκλειστικά στο Μέγκα στα γεγονότα στις 8.30, ο κ. Σιμίτης από τη Λάρισα, όπου βρισκόταν, δήλωσε ότι το Πασόκ έχει τα πολιτικά του όργανα για να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και πρόσθεσε. Δεν νομίζω ότι η παροδική παραμονή του Ανδρέα Παπανδρέου στο νοσοκομείο δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο κ. Ασένη σε δήλωσή του τόνισε ότι σε αυτές τις δύσκολες για τον τόπο στιγμές δεν υπάρχουν περιθώρια για πρωτοβουλίες που αποπροσανατολίζουν. Να πέρασουμε τώρα στις σκληρές αντιδράσεις. Ο Αντώνης Λιάρος, στο Γενικό Κρατικό, μίλησε απόψε με τον κ. Κατσιφάρα. Λυπάμαι τη Σοφία, γιατί ό,τι και να λέει ο κ. Κατσανέβας δεν έχει καμία πολιτική σημασία. Αυτό έχω να πω. Σε υψηλούς τόνους ήταν και η αποκλειστική δήλωση του κ. Τσοβόλα στο Μέγκα. Είπε συγκεκριμένα. Θα ήθελαν πολλοί να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στο Θεό σε σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι στην πρώτη γραμμή και πρέπει να το καταλάβουν και θα είναι αυριανός πρωθυπουργός πολύ σύντομα. Αυτό είναι γεγονός. Στο Γενικό Κρατικό τώρα, το ιατρικό ανακοινωθέν που εξεδόθη το μεσημέρι ανέφερε ότι η υγεία του κ. Παπανδρέου εξελίσσεται ομαλά. Οι ρεπόρτερς και οι κάμερες του Μέγκα είναι συνεχώς στο Γενικό Κρατικό. Να συνδεθούμε λοιπόν ζωντανά και πάλι για να μας δώσει ο Αντώνης Λιάρος τις τελευταίες πληροφορίες. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Είμαστε στον προθάλαμο της καρδιολογικής κλινικής και πρέπει να πούμε ότι η τρίτη μέρα του κ. Παπανδρέου στο Γενικό Κρατικό ήταν ίσως η πιο ήσυχη, αφού μόλις τρεις βουλευτές του κινήματος ήρθαν να τον επισκεφθούν. Και κατά συνέπεια, ανάλογη ήταν η ατμόσφαιρα και στον προθάλαμο της καρδιολογικής κλινικής. Να πούμε ότι αύριο αναμένεται το τρίτο ανακοινωθέν, περίπου στο μεσημέρι. Στις 10.30 απεχώρησε και ο κύριος Κρεμαστινός, ο οποίος αρνήθηκε να μας κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την ημέρα της εξόδου του κύριου Παπανδρέου, αρκές και να μας πει ότι όλα βαίνουν απολύτως ομαλά. Πριν λίγο έφυγαν και ο κύριος Λιβάνης με τον κύριο Χιτήρη, που ήταν ουσιαστικά οι μόνοι συνομιλητές ημέρα του κύριου Παπανδρέου. Περιμένουμε κι εμείς κάποιο νεότερο. Τόσο από την εξέλιξη της υγείας του κυρίου Παπανδρέου, που θα μας τη δώσει το ιατρικό ανακοίνωθεν, όσο και γενικότερα από τον πολιτικό πυρετό που μεταφέρθηκε εδώ από τη δήλωση του κυρίου Κατσανέβα. Αυτά για την ώρα από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Αντώνη Λιάρος, ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με την υπόλοιπη δισογραφία, να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. 9 ώρες εκεχηρίας έζησε απόψε η Κροατία, αλλά ούτε μια ώρα ειρήνης. Και όλα δείχνουν ότι όπως όλες οι εκεχηρίες στον εμφύλιο πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, έτσι και αυτή έγινε για να παραβιαστεί. Τα πρώτα 30 λεπτά της εκεχηρίας στα Ιουγκοσλαβικά αεροπλάνα βομβάρδισαν ένα σταθμό ραντάρ στα περίχωρα του Ζάγκρεπ. Μία ώρα αργότερα η Ιουγκοσλαβική αεροπορία βομβάρδισε την πόλη Κάρλοβατς στα παράλια της Αδριατικής. Την ίδια ώρα οι μάχες μένονταν στο Όσιγετ. Και λίγο αργότερα η πόλη Βινσκόφτσι δέχτηκε τα πυρά του πυροβολικού του Ομοσπονδιακού στρατού. Ο πρόεδρος της Κροατίας, Φράνιο Τούτσμαν, με μήνυμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, διέταξε να επαναληφθεί η παροχή νερού και ηλεκτρικού στα αποκλεισμένα στρατόπεδα του Ομοσπονδιακού Στρατού. Δεν έκανε όμως καμία ανοίξη για τη διάλυση των οδοφραγμάτων γύρω από τα στρατόπεδα, παρόλο που αυτό αποτελούσε βασικό όρο της συμφωνίας για εκεχηρία. Πίσω στα δικά μας, το 17ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ολοκληρώθηκε χθες με ομιλία της Γενικής Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρίγα. Ο Γιάννης Ευσταθίου έχει το ρεπορτάζ. Η κυρία Παπαρίγα αναφέρθηκε στην Κούβα, στο Βιετνάμ και στην Νικαράγουα και μίλησε για την ανάγκη ενός νέου διεθνισμού. Θυμήθηκε το ΕΑΜ, την Τρίτη Διεθνή, αλλά και τις παλιότερες θέσεις του ΚΚΕ εναντίον της ΕΟΚ.
Τόνισε μάλιστα ότι η ΕΟΚΒΕΝ είναι μονόδρομος, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση να πάψει να εσφάνεται, όπως είπε, ως ο μόνιμος αιώνιος φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανέφερε ακόμη ότι οι εκλογές δεν είναι το φάρμακο για τα σημερινά αδιέξοδα, αλλά πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ δεν τις φοβάται. Η ηγεσία του ΚΚΕ έμεινε ικανοποιημένη από τον αριθμό και το πάθος των παρισταμένων, ιδιαίτερα όμως από το γεγονός ότι ήρθαν αρκετοί νέοι. Έγκλημα αποκαλύφθηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη με θύμα ένα νέο ηλικίας 25-30 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο άτυχος νέος είναι πιθανότατα αλβανικής καταγωγής. Λεπτομέρειες έχει ο Φόρης Πεταλίδης. Το πτώμα βρέθηκε σε αλσίλιο πίσω από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, έφερε 2 χτυπήματα στο κεφάλι με σιδεροσωλήνα, από όπου και προήλθε ο θάνατος. Ο άγνωστος ή οι άγνωστοι, μετά την ενέργειά τους, προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στο πρόσωπο του άτυχου νέου με σκοπό να εξαφανίσουν τα ίχνη των χτυπημάτων, αλλά δεν τα κατάφεραν. Στην εσωτερική τσέπη του παντελονιού του βρέθηκαν 20.000 δραχμές, ενώ όπως δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις, ο νεαρός πρέπει να είχε δολοφονηθεί πριν από 48 ώρες. Η ασφάλεια Θεσσαλονίκης έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την ανέβρεση των δραστών. Να δούμε και το απεργιακό δελτίο της ημέρας. Από τις 3 το μεσημέρι ως τις 7 το απόγευμα έχουν εξαγγείλει στάσεις εργασίας οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Νωρίτερα, από τις 11.30 ως τις 12.30 θα αποκλείσουν τη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του νοσοκομείου Σωτηρία. Την ώρα εκείνη, η αντιπροσωπεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία θα συναντηθεί με τον Υπουργό Προεδρίας κ. Εύερτ με αίτημα τη ματέωση των μετατάξεων. Στο πρωτάθλημα, συγκάτοικοι από απόψε, οι αιώνιοι αντίπαλοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός νίκησε 3-0 στη λεωφόρο τον Αθηναϊκό και έπιασε στην πρώτη θέση τον Παναθηναϊκό που έφερε 0-0 με τον Εθνικό στο Καραϊσκάκι. Μαζί του στην κορυφή όμως και ο ΠΑΟΚ που νίκησε 2-1 στην Κατερίνη τον Πιερικό. Λίγα τα γκολ της τέταρτης αγωνιστικής, μόλις 14, ας τα δούμε σε περιγραφή του Τέλη Τσιπιανίτη. Ο Ολυμπιακός με την νίκη του Πιταθηναϊκού στη λεωφόρο ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της σημερινής αγωνιστικής. Εδώ ο Νίκος Αναστόπουλος ανοίξει το σκόρ για τους Ερυθρόλευκους μόλις το 58, λίγο μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Είναι το 1-0. Το 2-0 με σούτ του Προτάσοφ δεν θα μπορούσε να την δράσει ο Σαργκάνης. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Χατζίδης, το μακρινό σούτ, τελικό 3-0 στη λεωφόρο. Στο Χαριλάου, Άρη Σάικ 0-0. Ο Σαββέσκι μια ατομική προσπάθεια θα πλησιάσει την περιοχή, θα σουτάρει, η μπάλα θα καταλήξει out. Ευκαιρία τον Άρη να ανοίξει το σκορ, σούτ του Ιγνάτοφ θα καταλήξει out. Εθνικός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, άλλη μια ισοπαλία 0-0 και φέρα του Μαυρίδη θα αποκρούσει ο Καρασάβας. Ο Καλατζής, σέντρα, γκρίσμα του Αντωνίου, το κοντινό σκορ του Μαραγκού, πάλι ο Καρασάβας θα αποκρούσει την μπάλα, το 0-0 θα παραμείνει. Στην Κατερίνη, Πιερικός ΠΑΟΚ, το σούτ του Αλεξίου, το γκολ 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο Αναστασιάδης, ατομική προσπάθεια από δεξιά, η σέντρα, το δοκάρι και ο Μπορβόκης θα κάνει το 2-0 για το δικέφαλο του Βορρά. Κόρνερ για τη Δόξα. Κονφούζιο στην περιοχή του ΠΑΟΚ και τελικά ο Σταμπασίς θα κάνει το τελικό 1-2. Στη Δράμα, Δόξα Όφη. Ο Χιονάς θα πλασάρει 1-0 για τους κυβεδούχους. Πάλι ο Χιονάς στη σέντρα. Ο Αλεξίδης στο Γεωργιάδη με κεφαλιά αυτός 2-0. Κόρινθος Πανιόνιος. Ο Καραβίδας στη σέντρα, κεφαλιά του Μιρτσέκη 0-1. Μια φάση καρμπών. Πάλι ο Μιρτσέκης με κεφαλιά το 0-2. Τελικά η Κόρινθος απλά θα καταφέρει να μειώσει το σκορ με αυτή την κεφαλιά, τελικό σκορ 1-2 στην Κόρινθο. Απόλλων Λάρισα στη Ριζούπολη. Ο Καλασαβίδης στον Κάτσεμπαχ, στο Βατσινίλα, με τη βοήθεια του Τελόπουλου 1-0 τελικό σκορ για τον Απόλλωνα. Στην Ξάνθη, ο Χαρκίδης θα κάνει τη σέντρα, θα αποκρουστεί η μπάλα, φτάσει στον Καρυπίδη 1-0. Ο Μαρτσέλο θα κάνει τελικά το 2-0, πλασάρει άνετα τον Μίρτσο, η νίκη άνετα για την Ξάνθη. Μασεραϊκός Ηρακλής στις Σέρες. Ζούπι Ιωσιφίδη, στο Τζόδι Δοκάρι, νέα κεφαλιά, η κυρία θα χαθεί για το Μασεραϊκό. Ο Τουτζιάρης, το σουτ, θα πω του Τσακυρίδη, στο 0 θα παραμείνει. Φθινοπορεινός από το απόγευμα σήμερα Δευτέρα ο καιρός, την πρωινή ηλιοφάνεια θα δεχθούν σύννεφα στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα και ίσως βρέξει. Το πρωί θα έχει τοπικά ομίχλη, οδηγεί λοιπόν προσοχή. Οι άνεμοι θα πρέπει να ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θάλασσα στα πελάγια θα είναι ταραγμένη, το θερμόμετρο από 13 ως 30 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε σήμερα Δευτέρα αίθριο καιρό, ασθενείς ανέμους, θερμοκρασία από 17 ως 29 βαθμούς. Σύννεφα από το απόγευμα θα έχει η Θεσσαλονίκη και ίσως βροχή. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μέχρι μέτρη, η θερμοκρασία από 15 ως 28 βαθμούς. Στις 10 το πρωί, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει και πάλι το ειδικό δικαστήριο και αναμένεται να αποφασίσει επί της αιτήσεως Τσοβόλα για την εξαίρεση του βουλευτή κατηγόρου Νίκου Κατσαρού. Το Μέγκα θα σας μεταδώσει και πάλι ζωντανά τη διαδικασία από τον Άριο Πάγο. Ραντεβού λοιπόν στις 10 το πρωί και νεότερα στο μεσημερινό δελτίο στις 2 το μεσημέρι. Σας αφήνουμε να δείτε τη συνέχεια και το τέλος του Roger Rabbit. Καλή σας νύχτα.